Τρόικα, η Τρόικα δεν θα ξαναορίσει τα πράγματα στην Ελλάδα. Η Τρόικα με κυβέρνηση της αριστεράς θα φύγει από αυτή τη χώρα. Και με εμάς δεν πρόκειται να έχουμε Τρόικα. Ένα. Μα εδώ λέει και με εμάς θα φύγει. Δεύτερον. Καλά, εντάξει, με εσάς θα φύγει του Αγίου ποτέ. Λοιπόν, με εσάς θα έρθει. Υπάρχει και ο Άγιος ποτέ. Θα μπρίξ. Λοιπόν, έτσι λέγατε, κυρία Βούλτευση, θα τη διώξετε από πρώτη 15. Δεν θα έχουμε Τρόικα. Και είδατε τι συνέβη. Και είδατε τι συνέβη. Και είδατε τι συνέβη. Με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα έφευγε, η Τρόικα θα έφευγε. Και τώρα πάμε για νέα προαπαιτούμενα μέτρα, νέο μνημόνιο με τη γραμμή. Η σιαμαία συμφία των πρώην αντιπάλων και μετά φίλων φεύγει. Έρχεστε εσείς. Κοιτάξτε και τι θα κάνετε. Κάνετε ωραίες ερωτήσεις. Αλλά δεν έχετε την υπομονή να κάνετε και να ακούσετε και να πάτε. Μα βάζετε το τέιπ που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν. Θαυματοποιεί, δεν είμαστε. Ένα σχέδιο για μια διαφορετική πορεία, αναπτυξιακή με προοπτική, έχουμε για τη χώρα. Θα φύγει η Τρόικα. Τα μνημόνια θα καταργηθούν. Θα ακυρωθούν τα μνημόνια. Και θα ακυρωθούν και οι εφαρμοστικοί νόμοι. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι η μισθή. Με παλιά ή με άλλο τρόπο. Με συγχωρείτε. Απαντήστε, σας παρακαλώ. Απαντήστε μου σε αυτό. Πάλι τώρα, θα σας απαντήσω. Μου κάνετε και ενδιάμεσα ερωτήσεις χωρίς να ακούσετε. Αφού τα βάζετε μόνο σας τα θέματα, τι να κάνω. Τι να κάνω. Αυτή την ερώτηση δεν μου είπατε. Αν θα πάμε στην προηγούμενη κατάσταση αμέσως. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, θα καταργήσουμε τους εφαρμοστικούς νόμους και θα πάμε σε αποκατάσταση του βιωτικού επίπεδου, των μισθών και των συντάξεων σταδιακά. Με βάση τις δυνατότητες της οικονομίας και την αναπτυξιακή πορεία που θα ακολουθήσουμε. Από εκεί, αυτά που θα κάνουμε άμεσα, αυτά που θα κάνουμε άμεσα είναι η 13η σύνταξη. Αυτό θα γίνει άμεσα. Θα επαναφέρουμε άμεσα τον κατώτατο μισθό. Ως τα 700 ευρώ. Από τα 480 στα 750. Θα το επαναφέρουμε. Η 13η λέω ως τα 700 ευρώ. Θα το επαναφέρουμε άμεσα. Θα τα επαναφέρουμε άμεσα. Θα πάμε το αφορολόγητο. Θα πάμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Αυτά είναι. Θα αποκαταστήσουμε τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις άμεσα. Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή θα φέρουμε το εργασιακό δίκαιο και τις εργασιακές κατακτήσεις εκεί που ήταν προμνημονίου. Δίνοντας τη δυνατότητα να αναπτυχθούν κοινωνικοί αγώνες για την βελτίωση της θέσης των εργαζομένων. Αυτά θα γίνουν άμεσα. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Βεβαίως δεν μπορούμε τις συντάξεις και τους μισθούς από την πρώτη μέρα να τους γυρίσουμε στα προμνημονίου επίπεδα. Την καταστροφή που έκανα Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, εμείς δεν μπορούμε να την. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να αρχίσει αυτή η αποκατάσταση? Για να αρχίσει η αποκατάσταση. Σε μία μέρα, ούτε σε ένα μήνα. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να αρχίσει αυτή η αποκατάσταση? Για να αρχίσει. Όχι να γίνει πλήρως, αλλά να γίνει. Σταδιακή αποκατάσταση. Από πότε θα αρχίσει με βάση αυτό? Και τις αναπτυξιακές επιδόσεις της χώρας μας. Εμείς θέλουμε να επαναφέρουμε τη χώρα στην ανάπτυξη, να ανακόψουμε την ύφεση και με βάση την ανάπτυξη και με τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις που θα υπάρχουν, θα αποκαταστήσουμε σταδιακά και οι μισθοί και οι συντάξεις. Θα βελτιωθεί η ζωή του ελληνικού λαού. Εδώ, όπως βλέπετε όμως, εμείς χαράζουμε μια προοπτική βελτίωσης, ενώ είναι βέβαιη από τη Νέα Δημοκρατία για τον Πασόκ η προοπτική άμεσης κατεδάφισης. Με μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί τα ήδη. Αυτά δεν τα είδαμε. Τα ίδια έλεγε ο Σαμαράς το 12, ακριβώς. Και ο Παπανδρέου το 9. Παπανδρέου, θα σου πω τι έλεγε. Κοιτάξτε, τα λεφτά δεν τα είδαμε. Επειδή τα έλεγε ο Σαμαράς και τα έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Και τα έλεγε και ο κύριος Βενιζέλος, νομίζετε ότι θα γίνουν τα ίδια και με το ΣΥΡΙΖΑ. Κάνετε λάθος, κύριε Καχρημάκη. Κάνατε μεγάλη καταστροφή στη χώρα. Την έχετε διαλύσει τη χώρα. Την έχετε αποσυνθέσει. Την έχετε ρημάξει. Αυτό έχετε κάνει. Και έρχεστε τώρα να μου πείτε ότι έκανε ο Σαμαράς. Το ξέρω τι έκανε ο Σαμαράς. Τι έκανε ο Παπανδρέου. Τι έκανε ο Βενιζέλος. Θα φύγουν όλοι αυτοί. Θα φύγουν πολιτικά. Θα τεθούν στο περιθώριο. Θα τεθούν στο περιθώριο. Δεν γίνεται η Ελλάδα να πηγαίνει μπροστά με Σαμαρά, με Βενιζέλο και Γιώργο Παπανδρέου. Το λέω αυτό γιατί παρεμβήκατε. Καταλάβατε. Πάμε στον κύριο Λοβέρντο μετά, κύριε φίλε. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Εγώ ακούγοντας και τη συζήτηση αυτή, αλλά και παρακολουθώντας τον τελευταίο καιρό.